Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος «Λειτουργικά συστήματα» που διδάσκει ο κύριος Μινάς Ζασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του έκτου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι το compile πηγαίων αρχείων με GCC, η αποσφαλμάτωση προγραμμάτων με GDB, δημιουργία σύνθετων προγραμμάτων με τη χρήση Make, δημιουργία χάρτη μνήμης τμημάτων προγραμμάτων και ανάλυση εκτελέσιμου και βελτιστοποίηση με τη χρήση των GProf και GCov. Στο εργαστηριακό φυλάδιο δίνεται το πρόγραμμα HelloSE που βλέπετε στην οθόνη σας. Μεταφράζουμε το πρόγραμμα με την εντολή GCC Hello.C Pavla O Hello. Η παράμετρος O δίνει το όνομα του αρχείου εξόδου. Όπως βλέπουμε, μας εμφανίζει μηνύματα λάθος. Λείπει το κλείσιμο των εισαγωγικών στη γραμμή 13 και το ερωτηματικό στο τέλος του printf της γραμμής 15. Διορθώνουμε τα λάθη μας και τρέχουμε ξανά το πρόγραμμά μας. Όπως βλέπουμε, εκτυπώνει το μήνυμα Hello World από τη main, έπειτα καλείται στην συνάρτηση subroutine και εκτυπώνει πάλι το ίδιο μήνυμα από την συνάρτηση αυτή τη φορά, επιστρέφει στην main και εμφανίζει το μήνυμα goodbye. Αν τρέξουμε τώρα το πρόγραμμα με την παράμετρο Pavla J, θα δούμε ότι το πρόγραμμά μας θα έχει μέγεθος 8570. Αν όμως το τρέξουμε όπως αρχικά, δηλαδή απλά με την παράμετρο Pavla O, θα δούμε ότι το μέγεθός μας είναι 6938. Η παράμετρος J προσθέτει πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην αποσφαλμάτωση του προγράμματός μας. Συνήθως την χρησιμοποιούμε μέχρι να φτάσουμε σε μια ολοκληρωμένη μορφή του ενσωματωμένου προγράμματος και στη συνέχεια την απομακρύνουμε για να μειωθεί το μέγεθος. Οι παράμετροι που δέχεται ο GCC για βελτιστοποίηση είναι η O0, O1, O2, O3 και OS. Η πρώτη αποτελεί προεπιλογή και ουσιαστικά αντιστοιχεί στο Pavla O. Όπως βλέπουμε, το μέγεθος του αρχείου μας είναι και πάλι 6938. Η παράμετρος O1 δίνει μέγεθος 6906 για το αρχείο μας και αφορά τον compiler, ο οποίος προσπαθεί να μειώσει τον εκτελέσιμο χρόνο καθώς και το μέγεθος του αρχείου. Το O2, O3 και OS και τα τρία έχουν ως παράγοντα τη βελτιστοποίηση του προγράμματός μας. Το O3 επιπλέον από το O2 έχει κάποιες παραμέτρους, όπως είναι η FinLine Function ή η FGCSE After Reload, ενώ η OS χρησιμοποιεί όλες τις παραμέτρους του O3. Για την O2 το μέγεθος είναι 6890, όπως και για την O3, ενώ για την OS το μέγεθος του προγράμματός μας ελαχιστοποιείται και γίνεται 6874. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε το πρόγραμμα αποσφαλμάτωσης debugger GDB. Θα χρησιμοποιήσουμε το αρχείο egdb.se που δίνεται. Φορτώνουμε λοιπόν το αρχείο. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργεί έναν πίνακα 10x10, όπου σε κάθε γραμμή έχουμε τον αριθμό γραμμής συν 1, γιατί η γραμμή είναι η 0 η πρώτη, και τον αριθμό στήλης συν 1, και σε κάθε κελί πολλαπλασιάζουμε την γραμμή επί τη στήλη. Στη συνέχεια τροποποιεί το πίνακας ώστε κάθε κελί να διαιρείται με το 2 και αποθηκεύεται στο κελί το αποτέλεσμα της ακέραιας διαίρεσης. Μεταφράζουμε λοιπόν το πρόγραμμα με την εντολή GCC egdb.se Pavla O egdb.
αν προσπαθήσουμε να το τρέξουμε, θα δούμε ότι βγάζει segmentation fault. Όταν εμφανίζεται η λέξη fault κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος, τότε θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε το πρόβλημα. Προκειμένου να μπούμε στην κατάσταση αποσφαλμάτωσης, τότε θα πρέπει να κάνουμε μετάφραση στον πηγαίο κώδικα και να δώσουμε επιπρόσθετα την παράμετρο G. Άρα, στην εντολή που δώσαμε προηγουμένως, απλά θα προσθέσουμε την παράμετρο G. Αφού εκτελέσουμε την εντολή αυτή, πατάμε GDB ή GDB, προκειμένου να φορτώσουμε τον αποσφαλματωτή. Αφού τυπωθεί το GDB, δίνουμε Run για να τρέξει το πρόγραμμα. Βλέπουμε πως το σήμα που στάλθηκε από το λειτουργικό σύστημα στη διεργασία είναι το SIGSEG. Το σήμα αυτό έχει τον αριθμό 11 στο λειτουργικό μας σύστημα. Η προεπιλεγμένη ενέργειά του είναι να τερματίζει τη διεργασία, ενώ η περιγραφή του είναι η παραβίαση θυματοποίησης. Διαβάζοντας τη σελίδα MAN για τα signal, βλέπουμε ότι δύο σήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα χειριστούμε στη διεργασία μας ή να τα τοποθετήσουμε κατάλληλα στον κώδικα για να τα αγνοήσουμε, είναι τα SYNC KILL που τερματίζει τη διεργασία και SYNC STOP που τερματίζει τη διεργασία ομαλά. Τώρα, διαβάζοντας πάλι τη σελίδα βοήθειας των σημάτων, δύο σήματα τα οποία μπορούμε να χειριστούμε στη διεργασία μας για να τα αγνοήσουμε με κατάλληλο κώδικα είναι το SYNC IN και το SYNC HUB. Ας επιστρέψουμε τώρα στο GDB. Η εντολή του GDB που θα εμφανίσει τις 10 προηγούμενες γραμμές από τη γραμμή που προκάλεσε την κατάρρευση είναι η list παύλα. Η εντολή του GDB που θα εμφανίσει τις 10 επόμενες γραμμές από τη γραμμή που προκάλεσε την κατάρρευση είναι η list. Η εντολή του GDB που θα τοποθετήσουμε ένα σημείο παύσης breakpoint σε κάποια συνάρτηση είναι η εντολή break με το όνομα της συνάρτησης δίπλα. Ενώ η εντολή που θα τοποθετήσουμε ένα σημείο παύσης στη συνάρτησή μας που έχει εμφανιστεί fault είναι πάλι η εντολή break, αυτή τη φορά με τον αριθμό της γραμμής. Εκτελούμε πάλι το πρόγραμμα πατώντας run και αν ερωτηθούμε πατάμε yes και enter. Μόλις λοιπόν κλειθεί η συνάρτηση και τρέξει, έχει ένα breakpoint, πατάμε next για να πάμε στην επόμενη γραμμή. Αν κάνουμε τώρα print για να δούμε το J, το J και το matrix, θα δούμε ότι το πρόβλημα στο πρόγραμμά μας είναι ότι τα J και J ξεπερνούν το μέγεθος του matrix. Αντί για την εντολή next, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το step. Αλλά το step εκτελεί βηματικά και τις εντολές της καλούμενης συνάρτησης. Ενώ η εντολή next κάνει εκτέλεση της καλούμενης συνάρτησης, χωρίς να εισέρχεται μέσα σε αυτήν. Εάν πια δεν χρειαζόμαστε τα breakpoint και επιθυμούμε να τα σβήσουμε, η εντολή που χρησιμοποιούμε είναι η delete. Αν πάλι θέλουμε να συνεχίσουμε την εκτέλεση του προγράμματός μας από το σημείο που βρισκόμαστε, αρκεί να πατήσουμε continue. Πάμε λοιπόν να διορθώσουμε το πρόγραμμά μας, ανοίγουμε το πρόγραμμα με τον Nano. Θα πάμε στη συνάρτηση Transform Matrix, όπως μας λέει το signal, και θα δούμε ότι στο for θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10 για το J και 10 για το J και όχι 1000 που έχει τώρα. Αποθηκεύουμε το πρόγραμμά μας και το μεταφράζουμε με τη χρήση της JSSE. Βλέπουμε ότι όταν το τρέχουμε, λειτουργεί σωστά χωρίς να μας βγάζει fault. Συνεχίζουμε την επίλυση του εργαστηριακού φυλαδίου με ανάπτυξη σύνθετων προγραμμάτων. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με το πρόγραμμα Make. Αν έχουμε ένα αρχείο C και θέλουμε να το μεταφράσουμε σε εκτελέσιμο, μπορούμε πολύ απλά να δώσουμε την εντολή GCC και να το κάνουμε. Στον προγραμματισμό λειτουργικών συστημάτων όμως, δεν υπάρχει μόνο ένα αρχείο source file. Σε ένα τυπικό project θα συναντήσουμε εκατοντάδες αρχεία. Το να κάθεται λοιπόν κάποιος προγραμματιστής να εκτελεί μία-μία τις εντολές μετάφρασης και σύνδεσης ασφαλώς είναι χάσιμο χρόνο. Για να βελτιστοποιηθεί αυτή η διαδικασία, ανακαλύφθηκε το Makefile.
Το Makefile είναι μια ανακάλυψη χρήσιμη σε όλους τους προγραμματιστές ή διαχειριστές συστημάτων, αρκεί ο προγραμματιστής να κατασκευάσει ένα αρχείο με το όνομα Makefile. Τοποθετεί σε αυτό όλες τις συνδέσεις των αρχείων και το πώς πρέπει να γίνουν compile, κάτι που είναι μερικές φορές χρονοβόρο. Μερικά πλεονεκτήματα του Makefile είναι πως μπορούμε να εξηγήσουμε στον υπολογιστή τις συνδέσεις μεταξύ των αρχείων και σε περίπτωση που κάνουμε αλλαγή αρχείου, δεν θα χρειαστεί να γίνει πάλι compile στα προηγούμενα αρχεία, αφού έχουμε καθορίσει μέσα στο Makefile τη σειρά των compile των αρχείων. Τέλος, για να γίνει compile ένα project με εκατοντάδες αρχεία ή ακόμα και με ένα αρχείο, αρκεί να γράψουμε μία εντολή, μόνο τη make, και να μην γράφουμε κάθε φορά GCC. Έχω δημιουργήσει έναν φάκελο Lab 6, στον οποίο έχω τοποθετήσει αρχεία που δίνονται στο E-Class για το εργαστήριο Lab 6. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε Makefile παρακάτω. Για να δούμε τη σημασία του Makefile, ας δοκιμάσουμε να τρέξουμε τα προγράμματα αυτά το καθένα ξεχωριστά. Θα δώσουμε λοιπόν GCC, example.gdb.se. Δεν μπορεί να γίνει compile με επιτυχία, γιατί μέσα στον κώδικα του προγράμματος γίνεται αναφορά στο transformatrix.se, το οποίο δεν έχουμε καλέσει. Εάν πάλι προσπαθήσουμε να κάνουme μετάφραση του bmode.c, τότε θα δούμε επίσης ότι δεν μπορεί να γίνει compile, καθώς δεν ορίζεται η main. Ορίζεται μόνο η συνάρτηση. Τέλος, αν δώσουμε gcc και δώσουμε με τη σειρά τα ονόματα των αρχείων, δηλαδή bymode.c, transformatrix.c και example.gdb.h.c, θα δούμε ότι τότε βγαίνει ένα εκτελέσιμο με όνομα AOUT και ότι το πρόγραμμα τρέχει σωστά. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πολλές εξαρτήσεις που πρέπει να επιληθούν, είναι προτιμότερο να κατασκευάσουμε το αρχείο Makefile. Το αρχείο Makefile που θα χρησιμοποιήσουμε δίνεται στο εργαστηριακό φυλάδιο. Πάνω σε αυτό έχουμε πραγματοποιήσει κάποιες αλλαγές. Αλλά ας ξεκινήσουμε να εξηγήσουμε αυτά που βλέπουμε. Οι γραμμές που αρχίζουν από δίεση είναι σχόλια. Όταν υπάρχει μια λέξη και μετά ακολουθεί άνω-κάτω τελεία, τότε αυτή η λέξη είναι ετικέτα. Η κάθε ετικέτα ακολουθείται από 0 ή περισσότερα ονόματα αρχείων από τα οποία εξαρτάται. Για παράδειγμα, το bymode.o εξαρτάται από το bymode.c. Το .o θα γίνει compile αν και μόνο αν τροποποιηθεί το αρχείο bymode.c. Κάτω από κάθε ετικέτα έχουμε πατήσει 2 φορές το πλέκτρο tab και όχι το spacebar. Η παράμετρος σε στο GCC σημαίνει ότι να γίνει compile το αρχείο αλλά όχι link, δηλαδή να δημιουργηθεί μόνο το object file με κατάληξη o. Αυτό γίνεται γιατί κάποια πηγαία αρχεία δεν μπορούν να συνδεθούν μόνο τους, οπότε δημιουργούν μόνο τα αρχεία object. Εκτός από εντολές για compile το Makefile, μπορεί να εκτελέσει και άλλες εντολές του Linux. Για παράδειγμα, να προσθέσουμε τις γραμμές που δίνονται με το clean ως ετικέτα και rm για τα object files, καθώς και για το εκτελέσιμο. Οι εντολές αυτές διαγράφουν τα εκτελέσιμα αρχεία που δημιουργήθηκαν από την εντολή makeall. Αποθηκεύουμε το αρχείο Makefile με κεφαλαίο M και χωρίς κατάληξη. Μεταφράζουμε όλα τα αρχεία με την εντολή makeall και δημιουργούμε εκτελέσιμα, ενώ διαγράφουμε όλα τα εκτελέσιμα αρχεία με την εντολή makeclean. Συνεχίζουμε το εργαστηριακό φυλάδιο τροποποιώντας το προηγούμενο Makefile. Αυτό που μας ζητείται είναι να χρησιμοποιήσουμε παραμέτρους βελτιστοποίησης, συγκεκριμένα το O1, O2 και O3. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι την ετικέτα All να την αντιγράψουμε και να δημιουργήσουμε τρεις νέες ετικέτες All Optimized 1, 2 και 3 με αρχεία Objective 1, 2, 3 αντίστοιχα για κάθε ετικέτα. Έπειτα δημιουργούμε τις ετικέτες για κάθε Objective πρόγραμμα σύμφωνα με τις ετικέτες που έχουμε ήδη από το προηγούμενο Makefile, το μόνο δηλαδή που κάνουμε είναι δίπλα στο όνομα των Objective να βάζουμε 1, 2 και 3 ανάλογα με την βελτιστοποίηση. Δεν αλλάζει κάτι σχετικά με την ετικέτα Clean.
Πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει όλα να είναι στοιχισμένα με τον χαρακτήρα tab. Αποθηκεύουμε το αρχείο και πατάμε Make All για να τρέξουμε τα αρχικά μας αρχεία. Make All Optimized One για να τρέξουμε τα αρχεία με παράμετρο βελτιστοποίησης 1. Make All Optimized 2 με παράμετρο βελτιστοποίησης 2 και ούτω καθεξής. Αν πατήσουμε Make Clean, θα σβηστούν τα Objective Files και τα εκτελέσιμα. Εκτός από την παράμετρο CC, συνήθως ορίζεται και μία μεταβλητή CFlags, στην οποία τοποθετούνται οι παράμετροι που θέλουμε να περάσουμε στο GCC. Μας ζητείτε λοιπόν στο εργαστηριακό φυλάδιο να δημιουργήσουμε ένα νέο Makefile σύμφωνα με το πρώτο Makefile που δημιουργήσαμε. Σε αυτό θα ορίσουμε μία μεταβλητή CFlags ίση με παύλα G, όπως ακριβώς ορίσαμε και τη μεταβλητή CC. Αλλάζουμε το όνομα της ετικέτας All σε All παύλα G και επίσης δίπλα σε κάθε καλύση της μεταβλητής CC, δηλαδή όπου υπάρχει το δολάριο παρένθεση CC, βάζουμε δολάριο παρένθεση CFlags. Αποθηκεύουμε το αρχείο μας με το όνομα Makefile και αυτή τη φορά θα κάνουμε Make All παύλα G, προκειμένου να κληθεί η ετικέτα που εμείς ορίσαμε. Βλέπουμε ότι γίνεται σωστά η μετάφραση και τρέχουν όλα ορθά. Το εργαστηριακό φυλάδιο σε συνέχεια μας ζητεί να κατασκευάσουμε ένα Makefile για ένα δικό μας project, το οποίο θα αποτελείται τουλάχιστον από 5 αρχεία σε και ένα αρχείο.h. Δημιουργούμε λοιπόν το αρχείο division, στο οποίο κάνουμε ουσιαστικά διαίρεση δύο ακεραίων αριθμών, J και J. Εάν δεν ορίζεται η διαίρεση, τότε επιστρέφει 0. Το επόμενο αρχείο που δημιουργούμε είναι το αρχείο sum, στο οποίο κάνουμε απλά πρόσθεση των δύο αριθμών J και J και επιστρέφουμε το αποτέλεσμά τους. Έπειτα, κάνουμε το αρχείο που θα υλοποιείται ο πολλαπλασιασμός μεταξύ του J επί το J και θα επιστρέφεται το αποτέλεσμά τους. Και το αρχείο αφαίρεσης του J με το J, ανάλογα αν το J είναι μεγαλύτερο του J ή όχι. Η κλίση αυτών των συναρτήσεων θα γίνεται στην main. Στο αρχείο main.se λοιπόν, ζητάμε από το χρήστη να δώσει δύο αριθμούς, J και J, ακεραίους, και καλούμε τις συναρτήσεις, στις οποίες υλοποιούνται οι πράξεις και εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη. Τέλος, στο αρχείο main.h, απλά ορίζουμε τις συναρτήσεις. Όσον αφορά το Makefile, θα ξεκινήσουμε με τον ορισμό δύο μεταβλητών, τη CC και CFlags που έχουμε δει προηγουμένως. Έπειτα θα ορίσουμε την ετικέτα All, στην οποία θα έχουμε όλα τα εκτελέσιμα αρχεία και θα δημιουργούμε το τελικά εκτελέσιμο αρχείο Main, και τις ετικέτες Main, Sum, Subtraction, Multiplication και Division που αντιστοιχούν σε κάθε αρχείο ξεχωριστά, προκειμένου να μπορεί να εκτελεστεί από μόνο του. Τέλος, έχουμε την ετικέτα Clean, στην οποία θα διαγράφουμε τόσο τα objective αρχεία, όσο και τα εκτελέσιμα. Μεταφράζουμε τα αρχεία μας με make all, αν δείτε λειτουργεί σωστά. Κάποιες φορές μας είναι χρήσιμο κατά τη δημιουργία compilation, η δημιουργία ενός αρχείου memory map, χάρτη μνήμης δηλαδή, το οποίο μας παρέχει πληροφορίες σχετικές με το ποια σύμβολα και βιβλιοθήκες έχουν συνδεδεθεί στο πρόγραμμά μας και σε ποιες σχετικές διευθύνσεις μνήμης έχουν τοποθετηθεί. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε το χάρτη μνήμης ενός προγράμματος, τότε τοποθετούμε αμέσως μετά από το GCC τις παραμέτρους παύλα WL, παύλα map, παύλα WL, file.map. Έτσι δημιουργείται το αρχείο file.map που βλέπετε στην οθόνη σας. Η διεύθυνση μνήμης στην οποία έχει τοποθετηθεί η συνάρτηση Bitmort είναι η 400.880 και έχει μέγεθος 496 bytes. Κάθε εκτελέσιμο αποτελείται από πολλαπλά τμήματα. Τα πιο βασικά τμήματα είναι τα εξής. Το .text, το οποίο περιέχει το τμήμα κώδικα, είναι μόνο για ανάγνωση και είναι ένα τμήμα το οποίο μπορεί να μοιραστεί με όλες τις διεργασίες. Το .data, το οποίο περιέχει όλες τις μεταβλητές που έχουν αρχικοποιηθεί.
και τέλος το .bs, το οποίο περιέχει όλες τις μεταβλητές που έχουν δηλωθεί, αλλά δεν έχουν πάρει αρχικές τιμές. Αν θέλουμε, κάνουμε εκτέλεση του προγράμματος με την παράμετρο Παύλα Τζε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παράμετρο S έπειτα στην Obs Jumped, Παύλα S κεφαλαίο δηλαδή, Παύλα D και το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου που δημιουργήσαμε, προκειμένου να εμφανίζεται η γραμμή της SE και στη συνέχεια οι εντολές Assembly που υλοποιούν το συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα. Πολλές φορές υπάρχει λανθασμένη εντύπωση ότι περισσότερος χρόνος απαιτείται για την ανάπτυξη ενός προγράμματος παρά για οτιδήποτε άλλο. Αυτή η ιδέα είναι λάθος, επειδή συνήθως όσο χρόνο απαιτεί η ανάπτυξη ενός προγράμματος, τόσο χρόνο απαιτεί ο έλεγχος, η αποσφαλμάτωση και η βελτίωσή του. Η βελτίωση επιτυγχάνεται με μία πληθώρα εργαλειών. Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε το εργαλείο ανάλυσης κάλυψης GCOV. Το εργαλείο αυτό μας επιτρέπει να δούμε πόσες φορές εκτελέστηκε κάθε γραμμή, πόσες φορές έγινε αλλαγή ροής και αν υπάρχουν κομμάτια κώδικα που ποτέ δεν εκτελέστηκαν. Τα κριτήρια που σχετίζονται με την ανάλυση Code Coverage είναι τα παρακάτω. Το Function Coverage, που δείχνει το πόσες φορές εκτελέστηκε η κάθε συνάρτηση. Statement Coverage, που δείχνει πόσες φορές εκτελέστηκε η κάθε εντολή. Decision Coverage, στις δομές ελέγχου if, εάν έχουν εκτελεστεί όλες οι περιπτώσεις, if, else, if και else. Condition Coverage, αν έχουν εκτελεστεί και οι true και οι false εκφράσεις κάποιας bool. Path Coverage, αν έχει εκτελεστεί με όλες τις δυνατές πιθανότητες ροής ελέγχου το πρόγραμμα. Και Entry Exit Coverage, αν έχει γίνει είσοδος ή έξοδος από όλες τις δυνατές τοποθεσίες. Το πρόγραμμα GCOV είναι ένα εργαλείο coverage ανάλυσης που συνεργάζεται στενά με το εργαλείο GPROV. Τα προγράμματα αυτά έρχονται μαζί με το μεταφραστή GCC και βρίσκονται σχεδόν σε κάθε σύστημα. Για να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία βελτιστοποίησης, θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω. Ο κώδικας θα πρέπει να έχει γίνει compile με το GCC, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί παράμετροι βελτιστοποίησης, χρησιμοποιώντας παραμέτρους fprofile args και ftest coverage στο GCC και να τοποθετούμε μια εντολή C αναγραμμή, επειδή τα στατιστικά αναγράφονται αναγραμμή. Δίνεται λοιπόν ο κώδικας test που βλέπατε στην οθόνη σας και πάμε να τον εκτελέσουμε. Γράφουμε GCC τις δύο παραμέτρους που προαναφέρθηκαν και το όνομα του εκτελέσιμου που επιθυμούμε και τρέχουμε το πρόγραμμα. Βλέπουμε ότι η εντολή που εκτελέστηκε περισσότερες φορές είναι αυτή που αφορά το division με το 2, τη διαίρεση με το 2, ενώ η γραμμή που αφορά τη διαίρεση με το 5 εκτελέστηκε ακριβώς 2 φορές. Δεν εκτελέστηκε, όπως μπορούμε να δούμε στα αποτελέσματα, καθόλου η printf, η οποία έχει να κάνει με τη διαίρεση με το 14. Με το GCOV βλέπουμε ότι έχουν εκτελεστεί το 88,89% των γραμμών του προγράμματος. Προκειμένου να αναφερθούν οι πιθανότητες εκτέλεσης των διαφορετικών βρόχων, αρκεί με την GCOV να δώσουμε την παράμετρο B. Επιπλέον λοιπόν μας εμφανίζεται ότι οι βρόχοι που εκτελέστηκαν τουλάχιστον μία φορά αποτελούν το 87,50% των βρόχων. Ανοίγουμε το αρχείο test.se.gcov. Μπορούμε να δούμε ότι η γραμμή η οποία μπορεί να έχει μεγαλύτερο pipeline μειώνοντας την απόδοση κατά την αλλαγή ροής λόγω διαφορετικού branch, είναι η γραμμή 12, όπου υπάρχει στα taken 50-50, στα fall through, ενώ η κλίση της συνάρτησης που δεν έγινε ποτέ είναι η γραμμή 12. Μαζί με το GCOV, συνήθως χρησιμοποιείται το πρόγραμμα GPROV, το οποίο μας αναφέρει πόσο ποσοστό του χρόνου του επεξεργαστή ξοδεύτηκε σε κάθε συνάρτηση. Για να χρησιμοποιηθεί το GPROV, απαιτείται να χρησιμοποιηθεί η παράμετρος PG στο GCC κατά τη δημιουργία του compile. Στη συνέχεια, εκτελείται το αρχείο τουλάχιστον μία φορά και δημιουργείται ένα νέο αρχείο στον κατάλογο. Κάνουμε λοιπόν compile το collage. Πληκτρολογούμε λοιπόν GCC-PG
collage.se και το όνομα του εκτελέσιμου. Έπειτα δίνουμε gprof με τις παραμέτρους L, U, L και P. Δίνουμε το όνομα του εκτελέσιμου, κάθετος, more. Η συνάρτηση που δαπάνησε τον περισσότερο χρόνο του επεξεργαστή είναι η runtime και είναι και αυτή που εκτελέστηκε περισσότερο. Η συνάρτηση με τις περισσότερες κλίσεις είναι η step, ενώ στο διάγραμμα call graph φάνηκε ότι η start κάλεσε την main, η οποία κάλεσε την nsec στο 18,5 του χρόνου. Κλείνοντας, η gprof χρησιμοποιείται για γραφική απεικόνιση του προφίλ των δεδομένων, ενώ η gcov χρησιμοποιείται κυρίως για την βελτίωση, κατά κύριο λόγο για την αποσφαλμάτωση του κώδικα του προγράμματος. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση του εκτοργαστηριακού φυλαδίου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.